τα συναισθήματα, οι σκέψεις, η φιλοσοφία. Και έχω δει δύο βασικά εμπόδια για όλους μας. Δύο, αν θέλετε, αμφιβολίες που έχουμε για τον εαυτό μας. Η πρώτη αμφιβολία, η αμφισβήτηση, είναι για την αξία μας. Αν αξίζουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αξίζουμε. Σύμφωνα με την γνώμη του άλλου, σύμφωνα με πώς συγκρινόμαστε με τους άλλους, σύμφωνα με το αν πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε συγκεκριμένους στόχους που έχουμε. Και όλοι πάσχουν από αυτή την αμφιβολία. Και γι' αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σεμινάριο της αυτογνωσίας εδώ στην Αρμονική Ζωή, να βοηθήσουμε ανθρώπους να απελευθερωθούν από τα παιδικά βιώματα, από τις εγγραφές που έχουν δημιουργήσει αυτή την αμφιβολία, αυτή την αμφισβήτηση. Γιατί δημιουργεί μέσα μας μία ανάγκη συνέχεια να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μας, κυρίως μέσα από τα μάτια των άλλων, και πολλές φορές ίσως να καταπιέζουμε τον εαυτό μας ή να αλλοιώσουμε τον ίδιο τον χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας, μόνο και μόνο να έχουμε την έγκριση, την αγάπη των άλλων ανθρώπων. Το δεύτερο πρόβλημα που έχω παρατηρήσει είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης. Έλλειψη σιγουριάς για την ικανότητά μας να πετύχουμε ένα στόχο, να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε ή να αντιμετωπίζουμε γεγονότα που μπορεί να συμβούν κάποια στιγμή στην ζωή μας. Απόψη θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν αρκετές ομιλίες για την αυτοπαραδοχή και προτείνω να τα ακούσετε και προτείνω και θερμά ολόκληρο το σεμινάριο αυτογνωσίας όπου εργαζόμαστε με μεγάλη έμφαση και στην αυτοπαραδοχή και στην αυτοπεποίθηση. Απλώς παρεπαντώνω να σας πω ότι η αυτοπαραδοχή δεν σημαίνει δύο πράγματα. Δεν σημαίνει ότι νιώθουμε ανώτεροι από κανένα. Σημαίνει απλώς ότι καταλαβαίνουμε ότι σαν όντα σε εξέλιξη, όπως είμαστε, αξίζουμε αγάπη και σεβασμό, όπως ο κάθε άνθρωπος γύρω μας, ανεξάρτητα από τις ικανότητές του ή τις δυνάμεις του, ό,τι έχει, και αυτός αξίζει δική μας αγάπη και σεβασμό. Μόνο επειδή είναι άνθρωπος, τέλειωσε. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα για να αξίζει αγάπη και σεβασμό. Δεύτερο, δεν σημαίνει ότι νομίζουμε ότι είμαστε τέλεια. Δεν σημαίνει ότι κλείνω το κεφάλαιο εξέλιξης και βελτίωσης. Δέχομαι τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά καταλαβαίνω ότι έχω πολύ περιθώριο να βελτιώσω τον εαυτό μου και να εξελικτώ. Ότι η αυτοπαραδοχή δεν σημαίνει συναισθήματα ανωτερότητα και δεν σημαίνει να νομίζω ότι τέλειωσα με την βελτίωση του εαυτού μου. Πάντα έχω κάτι να βελτιώσω. Τώρα, όσο αφορά την αυτοπεποίθηση, είναι μία αμφιβολία αν θα καταφέρουμε. Αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους. Μπορεί να είναι με το γάμο, στην σχέση, επαγγελματικά, οικονομικά ή κάποιο χόμπι, μία γλώσσα που θέλω να μάθω, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, συνήθως αν δεν το έχουμε κάνει αρκετές φορές, υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει ένας φόβος. Τώρα, όλοι μας έχουμε μία έννοια από έννοια ως πανικό, έννοια άγχος, φόβο, πανικό, όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι καινούριο. Απλώς υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που παρόλο που φοβούνται, συνεχίζουν. Δεν σταματάνε. Και υπάρχουν αυτοί που σταματάνε και δεν κάνουν την προσπάθεια. Από το φόβο του να αποτύχουν, από το φόβο της απόρρεψης, από το φόβο το να χάσουν την αγάπη των άλλων,
αν δεν πετύχω αυτό που κάνω, από το φόβο ίσως της οικονομικής αποτυχίας. Μπορεί να μας εμποδίζει να βάλουμε την ενέργειά μας, να κάνουμε την προσπάθεια, να πετύχουμε κάποιο στόχο που έχουμε ή να ζούμε σε ένα συνεχό άγχος, να μην γίνει κάτι που φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια, ζούμε μία ζωή με φόβο και άγχος, πολύ πιθανό να μην συμβαίνει αυτό που φοβόμαστε και έχουμε χάσει τόσο χρόνια με το φόβο και το άγχος, μήπως γίνει αυτό, μήπως φεύγει ο σύντροφός μου, μήπως φεύγει το παιδί μου, μήπως δεν έχουμε χρήματα και χάνω την χαρά της ζωής σήμερα με το φόβο του τι μπορεί να γίνει, με την ιδέα ότι δεν θα μπορώ να το αντέξω, δεν θα μπορώ να το αντιμετωπίζω. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι δεν βιώνω την παρούσα στιγμή. Αλλά δεύτερο, αυτό που βλέπω εγώ έχοντας δουλέψει με περίπου 20.000 ανθρώπους, είναι ότι όταν συμβαίνει, το καταφέρνω. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά πολλά πράγματα που φοβόμουν τελικά έγιναν και τελικά ήταν πολύ λιγότερα από το φόβο μου. Δηλαδή όταν πραγματικά έγινε αυτό που φοβόμουν, τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο να το αφομοιώσω και να συνεχίσω την ζωή μου. Και θα έλεγα ότι ίσως γι' αυτό άνθρωποι που είχαν δύσκολες ζωές και που έχουν περάσει από δοκιμασίες είναι πολύ πιο δυνατοί και ίσως έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Επειδή βίωσαν στην πραγματικότητα ότι έγινε αυτό και έγινε το άλλο και έγινε το άλλο και το άλλο και εδώ είμαι. Όλα τα ξεπέρασα. Όλα αυτά που νόμιζα στην αρχή ότι δεν μπορώ να το αντιμετωπίζω, η εμπειρία μου μου λέει ότι μπορώ. Εγώ θυμάμαι όταν βγήκα από το πανεπιστήμιο σαν χημικός μηχανικός και πήγα να δουλέψω σε μια διεθνές εταιρεία. Έλεγα τώρα τι κάνω, ξέρω τίποτα. Θα μπορώ να κάνω τίποτα. Και μου δώσει μια εργασία και λέει τώρα θα μπορώ να κάνω αυτό, ξέρω να το κάνω. Είχα πολλές αμφιβολίες όταν αυτό μου, ότι θα μπορούσα να το κάνω. Και σκέφτηκα ότι καλοί άλλοι πώς το κάνουν. Οι άλλοι άνθρωποι είναι όπως εγώ. Και αυτό το πράγμα που μου ήρθε στα 21 χρονών, όταν ξεκίνησα, μου έχει συνοδεύσει στην ζωή μου. Πώς το κάνουν οι άλλοι. Γιατί να πιστεύω ότι εφόσον μπορούν οι άλλοι να το κάνω, οι άλλοι μηχανικοί, γιατί να μην μπορώ να το κάνω εγώ. Και αυτό με σώνευε γενικά στην ζωή. Βέβαια από εκεί έχοντας άλλες εμπειρίες έχω δει ότι εντάξει κάθε καινούριο ξεκίνημα μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να έχω αποτυχίες, αλλά κάποια στιγμή είδα ότι μέχρι τώρα κατάφερα. Και τότε σιγά σιγά φεύγει το άγχος ακόμα με τη νέα δραστηριότητα. Ακόμα με κάτι καινούριο. Απλώς το ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να το κάνω τέλειο. Εκεί είναι μεγάλο κόλλημα για πολλούς ανθρώπους. Αν έχω τέλειο μανία, αν έχω μια μεγάλη προσκόλληση το να μην κάνω λάθη, δεν θα κάνω τίποτα με την ζωή μου. Θα βρω και κυκλωθώ μέσα σε περιορισμένες δραστηριότητες που ξέρω ότι μπορώ να κάνω και νιώθω ασφαλής ότι μπορώ να κάνω αυτά σωστά και δεν θα απλωθώ σε αυτή την τεράστια ποικιλία από πιθανές εμπειρίες που υπάρχουν στην ζωή να δοκιμάσω καινούρια πράγματα από το φόβο μήπως δεν το κάνω τέλεια. Δεν είναι εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Να μοιραστώ μαζί σας ένα παράδειγμα που λέω σε κάθε δεύτερη διάλεξη περίπου, γιατί μου αρέσει το παράδειγμα αυτό. Και αυτό είναι για τους ελέφαντες όταν τους εκπαιδεύονται όταν είναι μικρά. Όταν εκπαιδεύονται ένα μικρό ελέφαντα βάζουν ένα σιδερένιο πράγμα γύρω από το πόδι του και μια αλυσίδα με ένα μεταλλικό πάσαλο στην ή μια κολόνα και δεν μπορεί να φύγει ο ελέφαντας από εκεί.
όντως δεν έχει την σωματική δύναμη να φύγει. Καθώς βιώνει αυτή την κατάσταση, αρχίζει να προγραμματίζεται ο ελέφαντας, ότι όταν υπάρχει κάτι γύρω από το πόδι μου και είναι δεμένο κάπου αλλού, εγώ δεν μπορώ να φύγω. Προγραμματίζεται. Καθώς περνάνε τα χρόνια, αποκτάει μία δύναμη που πάρα πολύ εύκολο θα μπορούσε να φύγει από εκεί και εφόσον έχει καλλιεργήσει αυτή την συνήθεια στο νου, τον δεσμεύουν με ένα σκηνάκι και ένα ξύλινο πάσαλο. Και το μόνο πράγμα που τον κρατάει εκεί είναι η πεποίθησή του. Η πεποίθησή του ότι δεν μπορεί να φύγει. Και έτσι είμαστε όλοι μας. Έχουμε προγραμματιστεί στα παιδικά χρόνια, είτε από γονείς, είτε από σχολείο, είτε από κοινωνία, είτε από συνομήλικους, ότι δεν μπορούμε, ότι δεν αξίζουμε ή δεν μπορούμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Και έχει μείνει η πεποίθηση. Βλέπω πως πολλές γυναίκες πλησιάζουν ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα, σαν κάτι, ένα μυστήριο του σύμπαντος. Έχουν προγραμματιστεί ότι δεν ξέρουν. Έχουν λιγότερη νοητική ικανότητα από έναν άντρα? Όχι. Έχουν προγραμματιστεί, όπως ο ελέφαντας, ότι εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ με αυτό. Και ο άντρας αντίστοιχο με κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει η γυναίκα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν μπορώ αυτό. Όλα μέσα στο νου δεν είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια υποκειμενική πραγματικότητα με την οποία εμείς περιορίζουμε τον εαυτό μας. Τώρα, πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα? Φιλοσοφικά καταρχήν πιστεύω ότι είμαστε, αν θέλετε, εκφράσεις του Θεού ή αιώνιες θεϊκές ψυχές μέσα στο σώμα. Και ότι έχουμε απεριόριστες δυνάμεις. Ο ίδιος ο Χριστός το έχει πει. Αν έχεις τόσο δα πίστη, μπορείς να μεταφέρεις βουνά. Ότι αν ο άνθρωπος έχει πίστη στο Θεό και στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί ακόμα να υπερβεί τους νόμους της φύσης ακόμα. Μπορεί να ακυρώσει ακόμα τους νόμους της φύσης με την πίστη του, με αυτή την σιγουριά. Όπως τα αστανάρια που σαν μικρά βλέπουν ότι οι γονείς περπατάνε στα κάρβονα χωρίς να καίγονται, εμφυτεύεται η πεποίθηση ότι είναι φυσικό να περπατάω στα κάρβονα χωρίς να καώ και γίνεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτό που πιστεύουμε. Ότι εμείς σαν παιδιά δυστυχώς δεκτήκαμε πολλές αρνητικές εγγραφές. Μη. Δεν μπορείς, κινδυνεύεις, πρόσεξε, θα αρρωστήσεις, δεν το ξέρεις, δεν μπορείς, συνέχεια, δεν θα κάνεις τίποτα με την ζωή σου. Ακόμα ο γονιός που θέλει να προστατεύει το παιδί του από πάρα πολύ αγάπη και που κάνει για το παιδί πράγματα που μπορούσε το παιδί να κάνει για τον εαυτό του, εμφυτεύει στο παιδί με όλη την αγάπη του, το μήνυμα ότι δεν ξέρεις και δεν μπορείς. Εγώ ξέρω, εγώ μπορώ, χρειάζεσαι εμένα για να μπορείς να καταφέρεις να είσαι ασφαλής μέσα στην ζωή. Και μη δίνοντας τα παιδιά ευκαιρίες να αναλάβουν ευθύνες, ευκαιρίες να βιώσουν τις συνέπειες των ευθυνών, μη δίνοντας τα παιδιά ευκαιρίες να εργάζονται από μικρή ηλικία και να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους, προγραμματίζονται ότι δεν μπορούν. Αν κάποια αποτυχία στα παιδικά χρόνια έγινε αφορμή για απόρρεψη από το γονιό ή δασκάλους ή τα άλλα παιδιά, τότε ακόμα χειρότερο. Γιατί αρχίζει να ταυτίζω την απόρρεψη με το πλήγωμα, μάλλον την αποτυχία, συγγνώμη, με την απόρρεψη και με το πλήγωμα και αρχίζει κάθε καινούρια δραστηριότητα να αποτελεί για μένα κίνδυνο. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε εχθές στο μάθημα, όταν ένα από τους φίλους μας είπε ότι κατάλαβα μεγαλώνοντας τα παιδιά μου ότι η φύση τους είναι να θέλουν να παίξουν και όχι να μελετάνε.
Και η δική μου αντίληψη είναι το αντίθετο. Η φύση της ψυχής είναι να μάθει συνέχεια. Η φύση της ψυχής είναι να θέλει να ξέρει όλα, τα πάντα. Είναι μια συνεχή περιέργεια και αναζήτηση της γνώσης που σκοτώνεται από τις πληγωμένες εμπειρίες στο σχολείο και με τους γονείς. Δηλαδή, μαθαίνει να μην αγαπάει την μάθηση με τις αρνητικές εμπειρίες που έχει, όπου ζορίζεται σε κάποιο στάδιο να μάθει κάτι που δεν του ενδιαφέρει και δέχεται απόρρεψη όταν δεν το καταφέρνει αμέσως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η φύση δεν είναι να μην μάθω, η φύση είναι να μάθω και να δοκιμάζω. Απλώς έχουμε φοβηθεί από τις αρνητικές επιδράσεις που πήραμε από το περιβάλλον, όποτε δεν καταφέραμε, όποτε κάναμε ένα λάθος. Και όπως είπα και νωρίτερα, αν δημιουργήθηκε μέσα στο νου μας την πεποίθηση ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε τέλεια για να αξίζουμε, και αυτό το προγραμματισμό μπορεί να γίνει και με αρνητικά σχόλια, αλλά και με θετικά σχόλια, τότε μπαίνουμε σε ένα μεγάλο φόβο γύρω από και άγχος γύρω από ό,τι κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος μας είπανε «Σ' αγαπάω επειδή είσαι τέλεια», είσαι καλύτερος από τις άλλες, είσαι πιο έξυπνη από τις άλλες. Δεν είσαι σαν τις άλλες. Εμείς είμαστε ανώτεροι. Εσύ είσαι ανώτερος. Εσύ είσαι το καλύτερο. Αυτό μπορεί να δημιουργεί τόσο βράχυ κύκλωμα μέσα στο νου του άλλου, όσο ότι δεν είσαι αποτυχημένος, δεν θα κάνεις τίποτα με την ζωή σου. Γιατί όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καταλάβει ότι πρέπει να αποδώσει συνέχεια, πρέπει να είναι πρώτος συνέχεια, είναι ένα συνεχό άγχος αυτό που τον κάνει να παραιτεί τα πάντα καμιά φορά. Ή απλώς να αρρωστήσει προσπαθώντας συνέχεια να είναι ο καλύτερος, ο πρώτος, ο τέλειος. Επίσης, όπως είπα, η έλλειψη εμπειρίας οδηγεί κάποιον στην αμφιβολία για τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό η εμπειρία. Θα θέλαμε εμείς, τα παιδιά μας, να μάθουν μέσα από δική μας εμπειρία. Μακάρι να ήταν έτσι η εξέλιξη του ανθρώπου. Και σε κάποιο βαθμό είναι. Κάποια πράγματα συσσωρεύονται και μαθαίνουμε από γενιά σε γενιά. Αλλά πολλοί άνθρωποι χρειάζονται να μάθουν από δική τους εμπειρία. Και αν δεν έχω την εμπειρία ότι μπορώ να καταφέρω κάτι, τότε μένω με την αμφισβήτηση. Και βλέπω αυτό σε κάποιους γονείς που είναι υπερπροστατευτικοί και κάνουν τα πάντα για τα παιδιά τους. Και τα παιδιά φτάνουν σε μία ηλικία 22, 25, 30 και δεν δημιουργούν την δική τους ζωή. Συνεχίζουν να είναι εξαρτημένοι στους γονείς και δεν έχουν καθόλου ευγνωμοσύνη προς τους γονείς. Μάλλον βρίζουν τους γονείς και τους συμπεριφέρονται αρνητικά. Δεν παίρνουν καμία ευθύνη και ο γονιός απορεί και λέει τώρα τι, μία ζωή αφαιρώθηκα στο παιδί αυτό, το έδωσε όλα, τακτοποίησε όλες τις ανάγκες του και πώς με συμπεριφέρεται έτσι. Και η απάντηση βρίσκεται στο ότι αυτή την υπερπροστασία, αυτή την μη κάνεις αυτό, εσύ να μελετάς, εγώ θα κάνω όλα τα άλλα, εσύ είσαι για να μελετάς, δεν έχεις καμία ευθύνη στο σπίτι, εμείς θα σου βρούμε τα χρήματα, εμείς θα βρούμε όλα. Δημιούργησε στο παιδί αυτό μια τεράστια αμφισβήτηση για την ικανότητά του να καταφέρει μέσα στην ζωή. Και παρόλο που έπρεπε να έχει πάρα πολύ ευγνωμοσύνη, έχει θυμό. Τελικά, έχει θυμό για το γεγονός ότι δεν μπορεί να εκτιμάει τον εαυτό του, επειδή όλοι οι άλλοι κάνουν τόσο πράγματα για αυτόν και αφαίρεσαν από αυτόν την ευκαιρία να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Ένα κλειδί είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Να συνειδητοποιήσουμε ότι εφόσον άλλοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν κάτι, μπορώ και εγώ. Μπορεί να μην το κάνω τόσο γρήγορα ή τόσο τέλεια, αλλά κάποια στιγμή αν αφοσιώνουμε σε αυτό και δίνω την ενέργειά μου σε αυτό, εφόσον μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή αν εγώ δίνω την απαιτούμενη ενέργεια και είναι πολύ σημαντικό για μένα να το κάνω αυτό,
θα το κάνω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτός 5 χρόνια και εγώ 20 χρόνια, αλλά θα το καταφέρω. Και να έχουμε επιμονή. Αυτό που έχω ακούσει για το Thomas Edison, ότι όταν ανακάλυψε τελικά το κατάλληλο filament που θα μπορεί να φέρνει το φως της λάμπας που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, ήταν κάπου 10.000 αποτυχίες πριν από αυτό. Έχετε υπομονή για 10.000 αποτυχίες? Ή μετά από 3 αποτυχίες το παρετούμε και λέμε δεν μπορώ, δεν τα κατάφερα? Ποιος έχει υπομονή να κάνει 10.000 αποτυχίες για να έχει μία επιτυχία? Αν όμως εξετάσουμε την ζωή των ανθρώπων που έχουν επιτύχει στην ζωή τους, θα δούμε ότι δεν γεννηθήκαν έτσι, με προσπάθεια οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί και με επιμονή και υπομονή φτάσανε σε αυτή την επιτυχία. Το δεύτερο είναι να αποφασίσετε ο καθένας που θέλει να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σε σχέση με τι? Με το αντίθετο φύλο? Φοβόμαστε το αντίθετο φύλο, δεν νιώθουμε άνετοι. Σε σχέση με τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά, σε σχέση με τα σπορ, με κάποιο παιχνίδι που παίζουμε, στην κοινωνική μας συναισθηματική, πού θέλουμε να είμαστε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας? Ο καθένας να κάνει μερικές συνειδητές αποφάσεις. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε έξυπνοι. Ο καθένας εδώ έχει μέσα του την εξυπνάδα, αν θέλει να το αφαιρώσει προς ένα στόχο, να μάθει να κάνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι να συνειδητοποιήσει γιατί θέλει να το κάνει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όταν κάνω ένα κατάλογο ότι εγώ θέλω να μάθω αγγλικά, εγώ θέλω να βρω το ιδανικό σύντροφο, εγώ θέλω να κερδίσω τόσα χρήματα, εγώ θέλω να έχω αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Να συνειδητοποιώ γιατί το θέλω. Τι ελπίζω ότι θα έχω. Γιατί απλώς θέλοντας αυτό μπορεί να είναι κίνητρο. Αλλά αν δεν ξέρω γιατί το θέλω, ίσως μου λείπουν κίνητρα. Ή θέλω να χάσω βάρος. Γιατί θέλω να χάσω βάρος? Γιατί θέλω να κάνω δύο λογισμό κάθε μέρα? Γιατί θέλω να κάνω δύο λογισμό? Υγεία. Θα μου φέρει ηρεμία. Θα μου φέρει ευτυχία. Θα μου φέρει ασφάλεια. Θα μου φέρει ένα αίσθημα αξίας. Να πούμε, βοηθείτε και εδώ, γιατί το θέλω, γιατί το κάναμε αυτό? Για δύο λόγους. Αν συνειδητοποιώ τι θέλω, γιατί το θέλω αυτό, μου δίνει ενέργεια να το κάνω. Θέλω να κόψω το τσιγάρο, γιατί θέλω να το κόψω? Επειδή το θέλω οι άλλοι. Να γράψω 10 λόγους γιατί θέλω να κόψω το τσιγάρο. Τι περιμένω από αυτό? Περισσότερη ενέργεια, καλύτερη υγεία, καλύτερη διάβγεια. Ό,τι είναι αυτό που επιθυμώ να αποκτήσω μέσα από αυτό. Και επίσης να σκεφτούμε τι θα χάσουμε αν δεν το πραγματοποιήσουμε. Και αν δεν πραγματοποιήσω αυτό το στόχο, τι θα χάσω? Έχοντας στο νου μας τι θα κερδίζουμε και τι θα χάσουμε, θα μας δώσει ενέργεια και σταθερότητα σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, υπάρχει και το ενδεχόμενο, κάνοντας μια τέτοια ανάλυση, να συνειδητοποιώ ότι τελικά αυτό που έχω επιλέξει δεν έχει κάτι να με προσφέρει. Είναι η επιθυμία των γονιών μου. Είναι η συνταγή της κοινωνίας. Και τελικά, εξετώντας το σε βάθος, δεν με ενδιαφέρει. Ήθελα να το κάνω για να ομοιάζω, να είμαι επιτυχημένος στα μάτια των άλλων. Και εξετώντας τα κίνητρα, να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι καθόλου στόχο μου και ανάγκη μου και να το εγκαταλείψω και να επιλέγω αυτό που πραγματικά θέλω. Ότι πάντα χρησιμεύει να απαντάμε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί το θέλω και τι θα χάσω αν δεν το πραγματοποιήσω. Ή θα συνειδητοποιήσω ότι δεν με ενδιαφέρει και το αφήνω και προχωράω σε κάτι άλλο, ή ότι με ενδιαφέρει πραγματικά και έχω ενέργεια από αυτά για να προχωρήσω. Το τρίτο, να δεχτώ βοήθεια, να μην είμαι εγωιστής.
Όταν θα ξεκινήσουμε, κάναμε κάτι, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να κάνουμε μόνοι μας. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει. Δεν είναι εγωιστή, ότι εγώ δεν θα ρωτήσω κανέναν, δεν θα ζητήσω καμία βοήθεια από κανέναν. Όταν εγώ ξεκινάω κάτι καινούριο που δεν ξέρω, πολύ εύκολο ρωτάω ανθρώπους που το ξέρουν. Γιατί να έχω εγωισμό και να μην ζητάω βοήθεια. Ότι να δεκτώ βοήθεια από ανθρώπους που ξέρουν να το κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο κλάδο σήμερα, παρεμφερές με την ψυχολογία, αλλά λέγονται προπονητές ζωής. Και εδώ στην αρμονική ζωή οι συντονιστές λειτουργούν και σαν συντονιστές, αλλά και σαν προπονητές ζωής. Τι σημαίνει αυτό, είναι κάτι καινούριο, τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν χρειάζεται να έχεις πρόβλημα, μπορεί να έχεις στόχο. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και νιώθουν ότι έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα, έχουν στόχο. Δεν έχω πρόβλημα με βάρος, έχω στόχο να χάσω βάρος. Δεν έχω πρόβλημα με την σχέση μου, έχω στόχο να δημιουργώ μια καλύτερη σχέση. Δεν έχω οικονομικό πρόβλημα, έχω στόχο να δημιουργώ ευημερία. Καταλαβαίνετε την διαφορά. Ίδια κατάσταση, αλλά με άλλη αντίληψη, ότι είμαι ένα «on» σε εξέλιξη. Και οι προπονητές ζωής είναι εκεί να σε βοηθεί σαν προπονητής στο άθλημα. Είσαι ο αθλητής μέσα στην ζωή και θέλεις να πετύχεις έναν στόχο. Και θα σε ρωτήσει ερωτήσεις, να σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις γιατί το θέλεις, πώς θα το καταφέρεις, τι σε εμποδίζει να το καταφέρεις, πώς θα απομακρύνεις αυτό που σε εμποδίζει να το καταφέρεις. Αυτό κάνει ο προπονητής. Μπορεί να είναι προπονητής για σχέσεις, για επαγγελματικά, για οικονομικά. Υπάρχουν ακόμα προπονητές για την σύνταξη. Τι να κάνεις με την σύνταξή σου. Οι προπονητές για να μεγαλώσεις παιδιά. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ξέρει αυτό το αντικείμενο. Πρέπει να ξέρει τον ανθρώπινο νου. Και να ξέρει την διαδικασία της επιτυχίας. Με ποιο τρόπο επιτυχαίνει κάποιος κάτι. Μπορεί να μην ξέρει καν το αντικείμενο που θέλετε εσείς, αλλά ξέρει να σας καθοδηγήσει, να σας βοηθήσει αυτό. Και το τρίτο είναι να μην έχω εγωισμό, να είμαι ταπεινός και να δεκτώ βοήθεια από άλλους ανθρώπους για να φτάσω εκεί. Κάτι άλλο. Και μπορεί να μην δεκτείτε αυτό που θα σας πω, αλλά το πιστεύω εγώ και θα το πω. Δεν έχει σημασία αν πετύχουμε. Έτσι κυρίως θα πεθάνουμε. Και ό,τι κάνουμε θα χαθεί μέσα στα χρόνια. Ό,τι χτίζουμε, ό,τι δημιουργούμε, ό,τι αποκτούμε. Αυτό που θα κερδίζουμε είναι η εξέλιξη του εαυτού μας, η βελτίωση, η γνώση που θα πάρουμε μαζί μας, η καλλιέργεια του εαυτού μας. Φεύγοντας από αυτό το υλικό σώμα, θα πάρουμε το χαρακτήρα μαζί μας, θα πάρουμε τις γνώσεις μαζί μας, θα πάρουμε τις αρετές και τις ιδιότητες που καλλιεργήσουμε και θετικές και αρνητικές μαζί μας. Δεν έχει μετά από κάθε επιτυχία υπάρχει κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο, δεν σταματάει. Δεν σταματάει ο άνθρωπος και λέει, εντάξει έκανα ό,τι ήθελα. Αυτό θα είναι τέλμα. Η ανθρώπινη ψυχή δεν σταματάει ποτέ. Θέλει πάντα κάτι άλλο να κάνει. Πάτε κάτι καινούριο. Οπότε να μην εστιαζόμαστε στην επιτυχία. Να εστιαζόμαστε στην διαδικασία. Υπάρχει και ένα βιβλίο, το Zen of Tennis. Το Zen του Tennis. Ο άνθρωπος παίζει τένις και προσπαθεί να εξηγεί ότι αν παίζω τένις, και έχω στο νου μου αν θα νικήσω ή όχι, δεν θα συγκεντρωθώ στο μόνο σημαντικό, η μπάλα. Το μόνο σημαντικό όταν παίζω τένις είναι πού είναι η μπάλα και πώς θα το χτυπήσω. Αν ο νους μου έχει τραβηχτεί, θα πετύχω, δεν θα πετύχω, τι θα γίνει και αν δεν πετύχω και πώς θα πετύχω, όλη η ενέργεια θα φύγει. Άσκοπα, να σκεφτώ ποιο είναι η μπάλα, τι χρειάζομαι να κάνω τώρα να πετύχω αυτό το στόχο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που χρειάζεται να έχω στο νου μου. Τι είναι το βήμα που μπορώ να κάνω τώρα. Άνθρωποι
δεν ξεκινάνε ποτέ στην ζωή τους προς στόχους, επειδή το βλέπουν πολύ ψηλά και μακριά και δεν κάνουν το πρώτο βήμα. Ο άλλος που δεν έχει κοιτάξει πολύ ψηλά και λέει τι βήμα πρέπει να κάνω τώρα για την υγεία μου, για την σχέση μου, για την οικονομική, επαγγελματική μου κατάσταση, τι χρειάζομαι, τι μπορώ να κάνω σήμερα. Όχι αν θα φτάσω, πού βρίσκεται αυτός, τι μπορώ να κάνω σήμερα προς αυτό. Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε ότι γίνονται σιγά σιγά οι αλλαγές. Αν σήμερα μπορώ να αλλάξω ένα χιλιοστό, σε ένα χρόνο θα έχω αλλάξει 30%. Και σε δύο χρόνια 60%. Και σε τρία χρόνια θα έχω αλλάξει 100%. Αν κάθε μέρα αλλάζω ένα χιλιοστό. Αλλά εμείς δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ μακριά. Γιατί να κάνω διαλογισμό, γιατί να κάνω ανάλυση, γιατί να ασκούμε, γιατί να τρώω σωστά. Είναι μάτια, είναι πολύ μακριά η σκοπή μου. Και ο άλλος που δεν το κάνει έτσι, αλλά αρχίζει. Κάνω κάποιες ασκήσεις, θα τρώω σωστά, θα αρχίσω να μελετήσω, θα μάθω 10 λέξεις σήμερα από την γλώσσα που θέλω να μάθω. Θα μάθω μία λέξη. Και απλώς δίνει λίγο-λίγο προς αυτό το στόχο, το πετυχαίνει. Ο άλλος κάθεται εκεί, λέει, μακριά. Και δεν κάνει τίποτα. Μια άλλη βοήθεια είναι να συμπεριφερόμαστε σαν έχουμε πετύχει. Δηλαδή, πώς θα συμπεριφερόμενα αν έχει ήδη γίνει αυτή η αλλαγή που θέλω. Πώς θα λειτουργούσα. Αυτός είναι ένας τρόπος να παρασύρουμε, αν θέλετε, το υποσυνείδητο, να συμβαδίζει μαζί μας. Συμπεριφερόμενοι σαν ήδη έχουμε πετύχει το στόχο που έχουμε. Απαραίτητο, θα έλεγα, για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του, είναι να κάνει καθημερινό οραματισμό. Κάθε μέρα για 10 λεπτά, 20 λεπτά να κλείσει τα μάτια του και να οραματίζεται τον εαυτό του μέσα στην ζωή με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά. Μίλησα με μια φίλη μου σήμερα που μου έλεγε ότι πάω στο Παρίσι, θα βρω την αδελφή μου, η αδελφή μου θα με απορρίψει, θα τσακωθούμε. Τον γκρίλο που ξέρετε το. Ήταν σίγουρη, τελειωμένα. Και αυτό θα γίνει όταν θα φτάσει στο Παρίσι. Δεν είχε καμία αμφιβολία στο μυαλό της. Κάνει μια συγκέντρωση θετική. Φαντάσου τον εαυτό σου να φτάσει εκεί, να την αγκαλιάσεις, να είστε αγαπημένοι, να βιώσεις αποδοχή από αυτήν. Ότι όταν είναι πάρα πολύ σημαντικό η θετική προβολή. Καθημερινά να οραματιστώ τον εαυτό μου, να πλησιάζω με αυτοπεποίθηση αυτό που θέλω να κάνω. Ότι νιώθω μία σιγουριά. Και μπορούμε ακόμα να οραματιστούμε ότι έχει ήδη γίνει. Ψάχνω για δουλειά, οραματιστώ με τον εαυτό μου με την δουλειά. Οραματιστώ με τον εαυτό μου στην τέλεια σχέση. Που είναι μία και εμφανιστεί ακόμα ο σύντροφος, αλλά εγώ έχω. Γιατί αυτή η σκέπτομορφή δημιουργεί μία ενεργειακή μορφή και αυτή η ενεργειακή μορφή έλκει την υλική πραγματικότητα. Οραματίζουμε υγεία. Γιατί να μην οραματίζουμε τον εαυτό μου με υγεία και πώς θέλω να είμαι σωματικά, συναισθηματικά. Οραματίζουμε τον εαυτό μου να μπορώ να αντιμετωπίζω αρνητικά ερεθίσματα από ανθρώπους με ηρεμία και κατανόηση και αγάπη, χωρίς να ταράζουμε. Μπορούμε με το οραματισμό μας σταδιακά να αναπρογραμματίσουμε το νου μας. Υπάρχουν άφθονες κασέτες στα ράφια για θετικό προγραμματισμό, για την αυτοπεποίθηση, την αυτοπαραδοχή, για την βελτιωμένες σχέσεις, για την συγχώρεση, για όποιο στόχο, για την υγεία, στόχους που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Βάτε την κασέτα, την ακούτε και σας καθοδηγεί να δημιουργήσετε θετικές εικόνες γύρω από ένα θέμα. Επίσης, καλό θα ήταν να κάνετε ένα σχέδιο. Πολλοί άνθρωποι υπάσχουν από οργάνωση του νου. Θέλουν κάτι, αλλά δεν οργανώνονται.
καθίστε, γράψτε, τι θέλετε. Γράψτε, πώς θα το κάνετε. Ποια είναι τα βήματα. Είναι καλό να είναι γραμμένο. Ποιες ώρες θα κάνετε αυτό. Με ποιον θα συμβουλευτείτε για να το πετύχετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Η οργάνωση βοηθάει στην επιτυχία αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ένα επόμενο βήμα είναι να εντοπίζω τις εσωτερικές αντιστάσεις. Τώρα, χωρίζω τις εσωτερικές αντιστάσεις σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι αντιστάσεις που υπάρχουν μέσα μου επειδή νιώθω απόρρεψη ή θυμό προς τον εαυτό μου επειδή δεν έχω καταφέρει ακόμα. Και έχει δημιουργηθεί μέσα μου μια αρνητική στάση επέναντι στον ίδιο τον εαυτό μου. Έχω συναντήσει ανθρώπους που χάνουν όλη την ενέργειά τους στην αυτοαπόρρεψη επειδή δεν έχουν καταφέρει κάτι που θέλουν, που αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να πάει προς την προσπάθεια, να πετύχω. Οπότε, αν έχω αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό μου, επειδή δεν έχω καταφέρει ακόμα να καπνίζω, να σταματήσω το τσιγάρο, ή να μην τρώω τόσο πολύ, ή να ασκούμε κάθε μέρα, ή να μάθω μία γλώσσα, ή να δημιουργώ μία σχέση, μία οικονομική κατάσταση, ό,τι είναι αυτό, μπορούμε να κάνουμε την τεχνική που λέγεται EFT, η ενεργική ψυχολογία, να εξαφανίσουμε αυτό το συναίσθημα. Να απελευθερωθώ από το αρνητικό συναίσθημα που έχω για τον εαυτό μου, επειδή ακόμα δεν έχω πετύχει και αυτό με εμποδίζει. Το δεύτερο εμπόδιο είναι τα συναισθήματα που έχουμε για την προσπάθεια να πετύχουμε κάτι. Θα κουραστώ, θα βιώσω στέρεση, θα βιώσω καταπίεση, δεν θα μπορώ να απολαύσω κάποια άλλα πράγματα και παρετούμε την προσπάθεια. Δηλαδή η αντίσταση ή τα αρνητικά συναισθήματα προς την προσπάθεια να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Και έτσι δεν βιώνουμε αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο εμπόδιο είναι ο φόβος της επιτυχίας. Φοβόμαστε και την επιτυχία και φοβόμαστε και την ευτυχία. Παρόλο που το θέλουμε πάρα πολύ, έχουμε στο υποσυνείδητο πεπιθήσεις που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε την ευτυχία και την επιτυχία και δεύτερο ότι ίσως έχοντας αυτή την επιτυχία χάνω κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω μία σχέση, αλλά φοβάμαι την καταπίεση ή την εγκατάλειψη. Θέλω την ελευθερία μου, αλλά φοβάμαι τις ευθύνες της ελευθερίας αυτής. Γιατί θέλω κάτι και το φοβάμαι συγχρόνως. Είναι όσο ότι δεν το αξίζω. Ότι αντιστάσεις που έχουμε προς την ίδια την επιτυχία. Όλα αυτά που σας λέω είναι γραμμένα με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια σε άλλες κασέτες. Είναι και στις βίντεο κασέτες για το EFT, ειδικά το 1 και το 2, και υπάρχει ένα σεμινάριο σε βίντεο πώς να πετύχουμε τους στόχους μας. Και θα υπάρχει ένα εντατικό σεμινάριο για την επιτυχία των στόχων 4 και 5 Δεκεμβρίου φέτος στη Μυρινόντα, όπου όλα αυτά σας λέω θα το δουλέψουμε βήμα-βήμα. Θα επιλέξετε εσείς το στόχο σας, ό,τι και να είναι, και θα σας καθοδηγήσουμε μεθοδικά πώς θα προχωρήσετε να απελευθερωθείτε από εμπόδια, να δημιουργήσετε ένα σχέδιο και να φτάσετε στην πραγμάτωση. Επίσης, για τους νέους, έχουμε ένα σεμινάριο 6 Νοεμβρίου, αυτοπεποίθηση για νέους, για έφηβους. Γιατί τότε πρέπει να δημιουργηθεί η αυτοπεποίθηση. Έχουμε ένα σεμινάριο μία μέρα, ένα Σάββατο, για έφηβους, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Και τέλος, υπάρχει ένας τρόπος να μάθουμε κολύμβι στην θάλασσα. Δεν το μαθαίνει στην άμμο. Ο τρόπος να αποκτάω αυτοπεποίθηση είναι να πηδάω μέσα στην θάλασσα της ζωής, στην θάλασσα των ευθυνών, στην θάλασσα των σκοπών, να μην φοβάμαι και μέσα εκεί θα μάθω να κολυμπάω. Στην αρχή μπορεί να νιώθω ότι πνίγομαι, αλλά δεν πνίγεται κανείς.
θα καταφέραμε. Δηλαδή, μέσα στην ίδια την προσπάθεια γίνεται η αύξηση της αυτοπεποίθησης. Τι ολοκληρώνοντας, τα δύο κύρια εμπόδια του ανθρώπου είναι η αμφισβήτηση για την αξία του και την ικανότητά του. Σαν τον ελέφαντα, είμαστε πολύ πιο ικανοί από τόσο νομίζουμε. Και σύμφωνα με τον Χριστό, αν έχουμε πίστη, μπορούμε να μεταφέρουμε βουνά. Είναι μόνο το σύστημα πεποιθήσεων μας και τα παιδικά μας βιώματα που μας εμποδίζουν. Και αν υπάρχουν πολλά τέτοια παιδικά βιώματα, προτείνω και τα σεμινάρια που έχουμε για το εσωτερικό παιδί, για να εντοπίσουμε ποιες εμπειρίες είναι αυτές που έχουν κλονίσει την αξία ή την αυτοπεποίθησή μου και να απελευθερωθούμε από την επίδραση των παιδικών εμπειριών αυτών για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα από αυτές τα λαθασμένα συμπεράσματα με τον εαυτό μας και να έχουμε περισσότερη αυτοπεριδοχή και αυτοπεποίθηση. Αν έχετε